αποκλεισμό πια της καρδιολογικής κλινικής. Είναι δύο λοιπόν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα δύο από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, Θέμη. Να πούμε επίσης πως επειδή τα είδαμε και πρώτη στα δελτία μας, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη κλινική που είναι έτσι ζωτικής σημασίας για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, για επίγοντα περιστατικά, για τους ανθρώπους που μπορεί να πρέπει να εισαχθούν, θα πηγαίνουν προφανώς στους γειτονικούς νομούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εφημερία μόνο για εκείνους που νοσηλεύονται και επειδή και το μεσημέρι είδαμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τον κύριο Τζορτζίνη, και προς τιμήν του ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί και εμείς είμαστε στις επάλξεις, όλοι έχουμε δικούς μας ανθρώπους, όλοι ανησυχούμε, όλοι πρέπει, αν γίνεται, να περιοριζόμαστε όσο μπορούμε να μένουμε στα σπίτια μας. Εμείς ωστόσο είναι αυτός ο σκοπός και ο λόγος του λειτουργήματος, να ενημερώνουμε τον κόσμο για να ξέρει τι να κάνει και να προστατεύεται. Έλαβε θέση και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρόκειται για γιατρό, το επιβεβαίωσε. Μάλιστα. Να δούμε και τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Να ακούσουμε και τον κύριο Γιαννόπουλο. Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι και γιατρός του νοσοκομείου και έχει και την δική του σημασία η τοποθέτησή του και ως αντιπρόεδρος αλλά και ως χειρουργός, γιατρός εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα κύριε Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα Θέμη σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πραγματικά ήρθε η μέρα που λέγαμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν, που η πόλη μας μπήκε στο χορό των θετικών κρουσμάτων. Δυστυχώς μέχρι το τέλος της μέρας, αντί για ένα που λέγαμε μέχρι το μεσημέρι, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα. Συνιστούμε το ίδιο. Δεν υπάρχει πανικός. Όπως ήμασταν, έτσι συνεχίζουμε να είμαστε. Θα μπορούσαν να είναι κρούσματα τα οποία βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες οποιασδήποτε στην Καλαμάτα, σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Καλαμάτας, που έρχονται εννοώ σε επαφή με πολύ κόσμο. Δυστυχώς έχουμε το προνόμιο σαν πόλη, όπως και άλλες πόλεις, δεν είναι η πρώτη πόλη η Καλαμάτα, να έχουν στο νοσοκομείο τους ασθενείς φορείς του κορονοϊού. Όπως θα δούλευε το σύστημα για οποιοδήποτε άλλο κρούσμα, έτσι θα δουλέψει και για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Έχουν μπει σε καραντίνα, έχουν ενημερωθεί, είναι σπίτι τους, είναι μόνοι τους. Γεωργία, είναι νέα άτομα. Το πρώτο ζήτημα έχουμε έχει να κάνει με την υγεία. Και τα δύο καλά. Αυτό να ξέρουμε αν είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Καλά μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια της υγείας τους. Αυτό αναφέρει αυτή τη στιγμή και ο κ. Γιαννόπουλος, ότι είναι καλά αυτή τη στιγμή στην υγεία τους και οι δύο, το κρατάμε. Βέβαια, να ανοίξουμε και μια συζήτηση ενδεχομένως, αν μου επιτρέπει, Θέμη, γιατί το κάναμε και το μεσημέρι. Υπήρξε μια παραφιλολογία και μια προσπάθεια να μην αναφερθεί τέλος πάντων και δημοσιοποιηθεί το ότι πρόκειται για γιατρούς ή για τον νοσηλευτικό ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό υγειονομικό τέλος πάντων εδώ από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όπως έχει συμβεί με βουλευτές, ακόμη και ο κύριος Πέτσας, με ανθρώπους είτε που έτσι. Ο κύριος είναι... Κέλλας είναι θετικός. Άνθρωποι της πρώτης γραμμής της τηλεόρασης έχουν βγει θετικοί, το έχουν παραδεχτεί. Δεν είναι μίασμα, δεν είναι κακό. Εδώ είμαστε ακριβώς η πρώτη γραμμή στον πόλεμο αυτών που λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και μέρες ότι ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από το μεσημέρι δυστυχώς στενοχωριέμαι γι' αυτό, λυπάμαι για τον συνάδελφο. Είμαστε σε τηλεφωνική επαφή κάθε ώρα μαζί του, να δούμε πώς είναι η ψυχολογία του, πώς αισθάνεται ο ίδιος. Δυστυχώς υπάρχει μια κατάσταση σπήλωσης μέσω των δικτύων, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι εχθές το βράδυ νομίζω ήταν που βγήκε όλος ο κόσμος να χαιρετήσει τους υγειονομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτός ο άνθρωπος και αυτοί από εδώ και πέρα τα κρούσματα που θα είναι στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της υγείας, νομίζω ότι χρήζουν χειροκροτήματος, δεν χρήζουν να είναι συνέχεια. Τις αποδοκιμασίες που είδαμε από το μεσημέρι, βλέπω στα μέσα κοινωνικής. Νομίζω ότι όποιος το κάνει αυτό, Γεωργία, νομίζω ότι όποιος το κάνει αυτό... Μιλάει και ο Θέμης, αναφέρεται σε αυτό. Μιλάω και θα ήθελα για να μ' ακούει και ο κύριος Γιαννόπουλος τώρα, αλλά όποιος το κάνει αυτό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από απαράδεκτος, είναι και ενάντια σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν όχι μόνο οι γιατροί, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σταθούμε όλοι στο δικό μας το ύψος των περιστάσεων μπροστά στην ευθύνη που μας αναλογεί. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί είναι άνθρωπος της πρώτης γραμμής, όπως είναι και οι υπόλοιποι γιατροί του νοσοκομείου Καλαμάτας, για να καταλάβουμε λίγο πολύ και το τι γίνεται και πώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Είπαμε ότι η καρδιολογική κλινική κλείνει, τι θα γίνει με τα περιστατικά αυτά, αλλά και τι θα γίνει και με τα άτομα που έχουν βρεθεί στο χώρο της καρδιολογικής κλινικής όλες αυτές τις μέρες.
Θα τον ρωτήσω αμέσως τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το θίξαμε, και να πούμε για τον συγκεκριμένο μόνο άνθρωπο, να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, τον γιατρό, το πρώτο από τα περιστατικά, ότι φέρεται να έχει νοσήσει την ώρα του λειτουργήματος, έτσι, για να σταματήσει και ο κόσμος όλο αυτό, που στην τελική δεν έχει καμία σημασία, γιατί κανείς δεν θέλει να αρρωστήσει. Δεν έχει σημασία, έτσι, γιατί να πούμε κάνει και πολύ καλά τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ καλό συνάδελφος, εννοείται. Θα μπορούσε να είναι ένας οποιοδήποτε άλλος που έρχεται και βρίσκεται στην αναμονή για κάποια λίμωξη αναπνευστικού και δεν είχε στοιχεία μέχρι τώρα ή τα 1-1 και ήταν για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο και περιφερόταν. Ρωτάει ο Θέμης τι ακριβώς θα γίνει τώρα, μια και μιλάμε για αποκλεισμό της καρδιολογικής. Τι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος και σε ποια φάση βρισκόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται ότι δεν μπαίνουν πλέον καινούρια περιστατικά στη συγκεκριμένη κλινική. Υπάρχουν κάποιοι νοσηλευόμενοι που θα πρέπει να διοχετευτούν τις επόμενες μέρες κάπου ή στο σπίτι τους, αν είναι στο τέλος της νοσηλείας τους ή σε κάποιους γειτονικούς νομούς. Αναμένουμε ακόμα περισσότερα κρούσματα. Αναμένουμε απαντήσεις σε δείγματα τις επόμενες μέρες, τόσο στη συγκεκριμένη κλινική όσο και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουμε έρθει σε επαφή. Θα γινόταν το ίδιο ακριβώς πράγμα αν ερχόταν ένας στα επίγοντα και ερχόταν σε επαφή με 2, 3 ή 4 γιατρούς. Άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς θα γινόταν στις κλινικές τους, θα παίρνονταν δειγματοληπτικός έλεγχος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε κόσμο. Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι πρώτης γραμμής γιατρός. Το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, επειδή του έχουν κατηγορήσει για ένα ταξίδι στην Ιταλία που σχεδόν έχει περάσει και μήνας ολόκληρος από το ταξίδι, να πούμε ότι έχει κάνει το χρέος του πηγαίνοντας ασθενείς της καρδιολογικής κλινικής διακομιδή σε νοσοκομεία των Αθηνών που είχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν μπορούμε να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα, δεν μπορούμε να στιγματίζουμε επαγγελματίες και δεν μπορούμε να λέμε πράγματα αυθαίρετα για τον καθένα στο διαδίκτυο. Καλά κάνετε και το. Στενοχωρήθηκα για αυτό. Διευκρινίζει αυτό ο κύριος Γιαννόπουλος και νομίζω ότι δεν μπορούμε είναι να είμαστε έτσι, γιατί από εδώ και πέρα, να ξέρετε, μπορεί να είναι ο άνθρωπός μας, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, μπορεί να είναι ο πατέρας μας. Δεν μπορούμε ξαφνικά να βγάζουμε για τον κόσμο πράγματα τα οποία δεν τους αναλογούν. Καλά κάνει και το διευκρινίζει αυτό ο κύριος Γιαννόπουλος, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Επαναλαμβάνω, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σωστή ενημέρωση, την πλήρη ενημέρωση γύρω από τα περιστατικά που χρειάζεται και απαιτείται, και αυτό είναι το προφανές για να γνωρίζουμε όλοι. Και επαναλαμβάνω το σημαντικό καθήκον που έχουν όλοι και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, όπως και ο κύριος Γιαννόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι γιατροί, νοσηλευτές, ακόμα και οι φύλακες, να το πω έτσι, του νοσοκομείου που βρίσκονται σε αυτή την πρώτη γραμμή. Μην μπούμε στη διαδικασία όλων αυτού της ανθρωποφαγίας, να το πω σε πολλά εισαγωγικά, που γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ. Να είναι το σημαντικότερο μήνυμα που βγαίνει από την απόψινή βραδιά να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα περιστατικά που να είναι εδώ σε επίπεδο Μεσσηνίας να μπορούν να είναι διαχειρίσιμα και από το νοσοκομείο, γιατί κλείνοντας μια κλινική, πρέπει να καταλάβουμε ότι μεταφέρεται ένα βάρος κάπου αλλού. Αρχίζουν να πιέζονται λίγο πολύ υγειονομικά τα πράγματα. Οπότε αυτό θέλουμε να ξέρουμε και θέλω να ρωτήσω σε αυτή την κατεύθυνση τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί προφανώς είναι και μέσα στους ανθρώπους που καταρτίζουν ένα σχεδιασμό για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πόσο αντέχει το νοσοκομείο της Καλαμάτας και πόσα κρούσματα, να το πω έτσι, και πόσες περιπτώσεις έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές με την ΜΕΘ. Τι ακριβώς? Ρωτάει ο Θέμης και νομίζω ότι είναι το μείζον μετά την εξέλιξη που είχαμε, γιατί είναι και τα δύο τα περιστατικά, τα επιβεβαιωμένα μέσα από το νοσοκομείο και έχουμε το κλείσιμο της καρδιολογικής. Πόσο αντέχει το νοσηλευτικό μας ίδρυμα και είχαμε και τα νέα δεδομένα με τη ΜΕΘ πριν από μερικές ημέρες. Δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε κουμάντο και με αυτό το πρόβλημα πλέον. Δεν έχουμε την πρωτιά σε αυτό, δηλαδή ως υγειονομική να έχουμε τα πρώτα κρούσματα. Σας θυμίζω ότι είναι νοσοκομεία στην Ελλάδα πολύ πριν από εμάς, Αμαλιάδα, Καστοριά, Αχέπα, Ιπποκράτιο πρόσφατα, τα οποία άνθρωποι της πρώτης γραμμής, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, πιθανώς αύριο και διοικητικό προσωπικό, έχουν νοσήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ούτε ξαφνικά θα βρούμε κόσμο. Υπάρχει τεράστια προσπάθεια και από το Υπουργείο να διοριστούν 2.000 άνθρωποι στην παρούσα φάση, τώρα που το πρόβλημα είναι ακόμα σοβαρό και καίει, για να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Εύχομαι να γίνει το δυνατόν συντομότερο. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους. Είχαμε ανάγκη από ανθρώπους πριν. Φανταστείτε τώρα που σιγά σιγά θα φεύγει κόσμος για 14 και για 20 μέρες καραντίνα στο σπίτι του. Ελπίζουμε να έρθει καινούριο προσωπικό, καινούργιοι γιατροί, καινούργιοι νοσηλευτές, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις επόμενες 20 μέρες, τουλάχιστον πιστεύω εγώ, μήπως είναι και παραπάνω. Ωραία. Που πραγματικά ξεκινάει να γίνεται μια μεγάλη μάχη. Κίνδυνος υπάρχει, γιατί μιλούσαμε για έλλειψη προσωπικού, Υργία, και πριν τον κορονοϊό, έτσι κι αλλιώς. Ναι, Θέμη. Να ολοκληρώνουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί εκκρεμούν και μία σειρά ακόμα ζητήματα. Μόνο αν τελικά υπάρχει κίνδυνος. Είμαστε επαρκείς, ήμασταν
λιγότερη από όσο έπρεπε και πριν. Φανταστείτε τώρα που είναι μάχη. Αλλά εμείς είμαστε συντεταγμένα, θα πάμε στη μάχη, θα την κερδίσουμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Θα καταφέρουμε μετά από 15-20 μέρες να χειροκροτάμε όλοι μαζί, και εμείς εσάς και εσείς εμάς. Νομίζω ότι πλέον η μάχη δίνεται σε άλλο επίπεδο. Έχει προχωρήσει πλέον η φάση της ίωσης αυτής της γρυπόδης συνδρομής σε άλλο επίπεδο. Θα ξεκινάνε τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει αυτό. Οι οδηγίες συνεχίζουν οι ίδιες. Να τις ξαναπούμε. Μένουμε στο σπίτι μας. Μένουμε στο σπίτι μας 100% πλέον. Δεν ερχόμαστε σε επαφή. Φροντίζουμε να σπάσουμε την αλυσίδα. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι πολύ σημαντικό στο τέλος του 20ημέρου να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι. Όσο το δυνατόν λιγότεροι που θα νοσήσουν, όσο το δυνατόν λιγότεροι που θα έρθουν εδώ και θα χρήσουν νοσηλείας, όσο το δυνατόν λιγότεροι που θα χρειαστούν αναπνευστήρες. Σημαίνει ότι θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα τα θύματα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι έτσι όμως. Τυφλή υπακοή λοιπόν στις οδηγίες και θα βγούμε νικητές στο τέλος.